Γεια σας φίλοι και φίλοι, άλλη μια εκπομπούλα από τα κρεατομαργυρέματα σκιάκος.gr και από μένα. Σήμερα θα κάνουμε μια σουπίτσα, μια σούπα κοτόπουλο. Αυτή η σούπα κοτόπουλο θα έχει μια ασιατική βάση, έτσι, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε noodles και soya sauce. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και στην πορεία θα δούμε όλες μας τις κινήσεις και όλα μας τα υλικά. Ένα τηγανάκι στη φωτιά. Μέτρια φωτιά, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Και μέσα εδώ θα βάλω ένα σοτάρο, πράσο κρεμμύδι. Και πιπέρι, όπως έχουμε πει πάντοτε, μέσα στα τα μπαχαρικά μας, δηλαδή, μέσα στο τηγάνι, ούτως ώστε να βγάλουν καλύτερα αρώματα. Okay. Και αφήνουμε να σοταριστεί και να μακαραμελώσει το κρεμμυδάκι. Εδώ θα χρειαστώ ένα μικρό κομμάτι κοτόπουλο, όχι μεγάλο, έτσι, γιατί έχουμε αρκετά λαχανικά και θέλουμε μια σούπα. Θα κόψω το κοτοπουλάκι μου ζουλιέν, δηλαδή μακρόστενες ψηλές φετούλες. Αυτό εδώ θα το τεμαχίσω στη μέση και θα κάνω το ίδιο. Έτοιμο το κοτόπουλο. Σοτάρουμε το κρεμμυδάκι και το πράσο. Και εγώ για να δώσω λίγο ένταση ακόμα σε αυτό το φαγητό, θα προσθέσω και σκηνόπρασο. Το σκηνόπρασο, όπως έχουμε πει, έχει το άρωμα και του κρεμμυδιού, αλλά και του σκόρδου, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω σκόρδο, δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ μαζί σκόρδο με κρεμμύδι, γιατί γίνεται βαρύ το φαγητό, και σοτάρουμε. Ανεβάζω τη φωτιά μου, θέλω να καραμελώσει το μυρωδικό και το λαχανικό. Κρασάκι και σόγια σόγια. Απλώνω στην άκρη τα κρεμμύδια και τα πράσα και προσθέτω μέσα στο τηγάνι μου το κοτοπουλάκι. Εδώ θα χρειαστώ λίγη ακόμα λιπαρή ουσία, γιατί την τράβηξαν τα λαχανικά και συγκεκριμένα τη λιπαρή ουσία την τραβάει το πράσο συνήθως. Μόλις τώρα ακιστεί καλά το κοτόπουλο, θα ρίξουμε κρασάκι, σόγια σος, θα κλείσουμε το καπάκι και θα τα αφήσουμε να πάρει ένα βρασμό. Και ήρθε η ώρα. Λίγο κρασί στο τηγάνι μου. Λοιπόν, θα βάλω σόγια σος, γι' αυτό δεν θα αλατίσω. Η σόγια σος συνήθως έχει αρκετά αλμυρή γεύση. Σόγια σος. Okay. Και όπως σας είπα, βάζουμε το τηγάνι μας, το κατσαρολάκι μας, για 2-3 λεπτά να πάρει έναν δυνατό βρασμό. Εδώ έχω φτιάξει ένα ζωμό από κοτόπουλο, τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για τη σούπα μας. Πήρε βρασμό αυτό, το αφήνουμε στην άκρη και ξεκινάμε να κάνουμε το μπλανσί στα λαχανικά μας. Εδώ έχω καρότο, έχω κολοκύθι, έχω σπανάκι. Πριν ξεκινήσω και μέχρι να ζεσταθεί ο ζωμός μου, θα σας δείξω κι άλλο ένα κολπάκι για να το κάνετε σπίτι σας. Εδώ έχω μπαγιάτικο ψωμί, το οποίο το έχω καθαρίσει από την κόρα για να μην μυρίζει, γιατί συνήθως η κόρα μυρίζει στο ψωμί, και θα το κάνουμε κρουτών. Ένα ταψάκι. Θα ρίξω τα ψωμάκια που έχω κόψει σε κύβους, την ψύχα του μπαγιάτικου ψωμιού που έχω κόψει σε κύβους, μέσα στο ταψάκι μου. Θα προσθέσω ελαιόλαδο. Κουρκουμά. Πάπρικα καυτερή. Και φιλαράκια θυμάρι. Τα ανακατεύουμε να πάει το λάδι παντού. Τα απλώνουμε καλά στο λαδόχαρτο και τα βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς περίπου για 10 λεπτά. That's it. Αυτό ήταν. Εάν σας έχει μείνει, εγώ έχω φτιάξει ένα κρουτονάκι με τον ίδιο τρόπο
Το οποίο θα το βάλω στο πιάτο μου κάπως έτσι. Αν σας έχει μείνει ψωμάκι και μπορείτε, αυτό είναι πολύ μπαγιάτικο τώρα, γιατί ξεράθηκε λόγω ότι το είχα έξω για να το ετοιμάσω. Έχω φτιάξει όμως δύο δαχτυλιδάκια τα οποία μπορείτε να τα κάνετε έτσι, να τα βάλετε σε ένα τσέρκι με την ίδια διαδικασία, λάδι και μπαχαρικά, και τα βάζουμε να ψηθούν. Με το που ψηθούν εκεί στα 10-15 λεπτά είναι έτοιμα για να τα χρησιμοποιήσετε. Okay. Ο ζωμός μας έχει πάρει βράση και ξεκινάμε με τα λαχανικά. Δεν θα τα βράσουμε πολύ γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια σουπίτσα η οποία να είναι λίγο ιδιαίτερη και ανάλαφρη. Έτσι. Βάζω λοιπόν το καρότο μέσα. Στο ζωμό του κοτόπουλου που έχω μαγειρέψει, έχω φτιάξει από πριν. Εντάξει, το αφήνουμε για 2-3 λεπτά, ούτως ώστε να μαραθούν τα καροτάκια. Έτσι, το έχουμε κόψει σπαγκέτι σε πολύ, δηλαδή, πολύ λεπτά μακρόστενα μπαστούνάκια, τα οποία θα τα βάλουμε στη σούπα μας και θα δώσουν ένα πολύ ωραίο τόνο. Και παράλληλα με τον νούντλς που θα βάλουμε στο φαγητό θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Τα καροτάκια μου λοιπόν είναι έτοιμα. Τα κολοκύθια λοιπόν, εν συνεχεία, το ίδιο πράγμα. Αυτά θα τα ανακατέψουμε μαζί. Θα τα βάλουμε λοιπόν να πάνουν ένα μπλανσίγκ, δηλαδή να μαλακώσουν ελαφρώς μέσα στο ζωμό. Έτσι θα αφήσουν και τη γεύση τους και το άρωμα τους μέσα στο ζωμό του κοτόπουλου. Δηλαδή θα το κάνουμε ακόμα πιο έντονο το ζωμό για τη σούπα μας, έτσι. Κατόπιν θα συνεχίσουμε με το σπανάκι. Θα κάνουμε και το σπανάκι το ίδιο. Τελείωσε και το κολοκύθι, είναι έτοιμο. Θέλουμε να είναι τραγανό, δεν θέλω να λιώσει πολύ. Βλέπετε, έχει μαραθεί όσο χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορεί ο άλλος να το τσιμπήσει σαν μαγαρόνι. Έτσι, να το τυλίξει δηλαδή στο πυρούνι του. Βγάζω και το κολοκυθάκι μου. Σπαγκέτι κολοκυθιού. Και εδώ μέσα θα ρίξω το σπανάκι. Ένα βρασμό στο σπανάκι. Εδώ έχω το κοτοπουλάκι που σας είπα με τη σόγια που έχουμε φτιάξει και τα κρεμμύδια, τα πράσα και το σκηνόπρασο. Και το σπανάκι το ίδιο. Δεν θέλουμε να πάρει πάρα πολύ μεγάλη βράση. Θέλουμε απλώς να μαραθεί. Θέλουμε να είναι ναι μεν μαλακό αλλά και ζωντανό παράλληλα την ώρα που το τρώμε. Okay. Απλά εδώ θα προσέξουμε λίγο τα κοτσάνια στο σπανάκι περισσότερο. Γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία, να μαλακώσει και το κοτσάνι, άρα λοιπόν να χρειαστεί από 3 έως 5 λεπτά βρασμός, όχι παραπάνω όμως. Okay. Εύκολη, γρήγορη συνταγούλα, αν έχεις κάνει μια καλή προετοιμασία, το πολύ σε ένα δεκάλεπτο έχεις φτιάξει μια καταπληκτική σούπα με μια ασιατική νότα. Okay. Τώρα, στο ζωμό μας θα ρίξω το κοτοπουλάκι που έχω φτιάξει. Σε αυτό το σημείο θα πάρω να δοκιμάσω και να διορθώσω τη γεύση του. Χρειάζεται αλάτι, όχι πάρα πολύ όμως. Λιγάκι αλάτι. Και εγώ έτσι για να το κάνω λίγο πιο ζόρικο θα του ρίξω και χυμό από μισό λεμόνι. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Okay. Συνέχεια. Προσθέτουμε όλα μας τα λαχανικά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Δεν θέλουμε δυνατή φωτιά εδώ, γιατί δεν θέλουμε να βράσει έντονα το φαγητό. Στην ουσία μια σύμβραση του κάνουμε, ένα γρήγορο δέσιμο. Τα σπανάκια μας. Εδώ έχω ένα υλικό, το οποίο λογικά πρέπει να το γνωρίζετε όλοι. Αυτό εδώ δεν θα το βράσουμε στη σούπα. Θα του ρίξω νεράκι ούτως ώστε να μαλακώσει και με το που βρει γίνει η σούπα, είναι έτοιμη η σούπα μας. Okay. Θα βγάλω τα νούντλς, θα τα ρίξω στο πιάτο και από πάνω θα ρίξω τα κοτόπουλα, τα υλικά δηλαδή της σούπας μας και λίγο ζουμάκι. Okay. Και αυτό είναι όλο. Σε 2-3 λεπτά τα νούντλς θα έχουν μαλακώσει, ήδη αρχίζουν και μαλακώνουν. Εντάξει. Το νερό μπορείτε να θέλετε να το έχετε και πώς το λένε, και χλιαρό. Εγώ προτιμώ να είναι κρύο, γιατί δεν θέλω να μαλακώσουν πάρα πολύ τα νούντλς. Λόγω του ότι η θερμοκρασία από το ζωμό θα τα μαλακώσει μετά περισσότερο. Θέλω να του δώσω όμως λίγο ένταση, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω λίγο καυτερή πάπρικα, για να έχει και μια έτσι, έντονη
φανταστικά την γεύση η σούμπα μου. Να ξέρετε ότι η καυτερή πάπρικα ταιριάζει πάρα πολύ με το σπανάκι. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Σε αυτό το σημείο η σούμπα μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Θα πιάσω λοιπόν μια μεγάλη ποσότητα νούντλς. Βλέπετε ότι μέσα στα νούντλς έχουν ανακατευτεί και τα λαχανικά που έχουμε κάνει σπαγκέτι. Okay. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε το ζουμάκι. Από πάνω θα βάλω μερικά φιλετάκια το πουλό. Λίγες σταγόνες σόγια σος ακόμα. Και για να γαρνίρω το πιάτο μου και να ομορφύνω λιγάκι την Παρασκευή μου, θα χρησιμοποιήσω φύτρες chives. Έχω κάνει σπήρες από καροτάκια και από αγγούρι, οποία θα τα βάλω περιμετρικά στο πιάτο. Και από πάνω βρόσιμα λουλουδάκια. Όπως σας είπα, έχω φτιάξει ένα κρουτόν από ψωμάκι, ψύχα ψωμιού, έτσι. Θα χρησιμοποιήσω και το δαχτυλίδι μου στη μέση του πιάτου. Τα κρουτονάκια που σας είπα είναι αυτά εδώ. Μόλις τώρα τα βγάλαμε, ζεστά, τραγανά και πικάντικα. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και μέσα στη σούπα. Έτσι. Και έχετε μια πάρα πολύ καλή, υγιεινή και νόστιμη επιλογή. Δοκιμάστε τη συνταγούλα μας και σας περιμένουμε στο site μας να μας επισκέπτεστε και να μαθαίνετε να μαγειρεύετε γρήγορα, νόστιμα, δημιουργικά και σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.